down from the sky. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, αγνέ πατέρα. Το ωραίο, του μεγάλου και του αληθινού. Κατέβα φανερώσου και άστραψε εδώ πέρα. Στην τόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι. Στον αυγένειο αγώνα λάμψε την αμή. Και με τα μάραντο στεφάνωσε κλονάρι. Και συντερένιο απλάς και άξιο του κορμί. Κάμπι, βουνά και θάλασσα φέγγουν μαζί σου. Σαν ένας λευκοπόρφυρος, μέγας ναός. Και τρέχει στο ναό, εδώ προσκυνητή σου. Αρχαίος, πνεύμα, θάνατος, κάθε λαός. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο, κάθε λαός. Ο άνθρωπος, από τα πρώτα βήματά του πάνω στη γη, αναζήτησε τρόπους έκφρασης δημιουργώντας καταρχήν ήχους και στη συνέχεια φθόγκους, λέξεις και οργανωμένο λόγο, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους άλλους, να φανερώσει το φόβο του, να απαιτήσει, να εμψυχώσει, ακόμα και να υμνήσει θεούς και ανθρώπους. Οι ύμνοι, στίχοι δηλαδή με μουσική επένδυση, απόκτησαν σάρκα και οστά στην αρχαία Ελλάδα με τις πολεμικές ελεγίες του Τριτέου. Στα 1896 στην Αθήνα συντελείται ένα παγκόσμιο ιστορικό γεγονός. Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Με αυτή την αφορμή γεννιέται ένας ακόμη ύμνος. Ο Ολυμπιακός ύμνος. Προς τιμήν αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Γράφτηκε εκείνη τη χρονιά, το 1896, από τον κορυφαίο και κυραίο μουσουργό Σπυρίδωνα Σαμάρα, με ανάθεση του Συμβουλίου των Ολυμπιακών Αγώνων, για να επενδυθεί στη συνέχεια με τους στίχους του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Ο Σπυρίδων Σαμάρας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1863 και ήταν ο σημαντικότερος ίσως επτανήσιος συνθέτης. Απέκτησε μεγάλη φήμη στην Ευρώπη χάρη στις όπερες και τις οπερέτες του που ανέβηκαν στα γνωστότερα τότε θέατρα της Ιταλίας. Πέθανε το 1917 πριν προλάβει να δει τον Ολυμπιακό ύμνο που συνέθεσε να καθιερώνεται ως ο επίσημος ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο γνωστός σε όλους μας Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859. Μεγάλωσε ορφανός και από τους δύο γονείς και σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Σύντομα όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφιερωθεί κυρίως στην ποίηση. Μέχρι το 1896, χρονιά που γράφει τους στίχους του Ολυμπιακού ύμνου, δεν είναι ευρύτατα γνωστός. Η περίοδος της μεγάλης έμπνευσης του ποιητή είναι τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Πέθανε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το 1943 στην Αθήνα και η κηδεία του αποτέλεσε κορυφαία αντιστασιακή εκδήλωση του λαού. Σήμερα θεωρείται και είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες λογοτέχνες. Η Ελλάδα, την εποχή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε μόλις κηρυχτεί επίσημα σε πτώχευση, με την ιστορική φράση του Τρικούπη «Δυστυχώς επτωχεύσαμε», και προσπαθούσε να αναγεννηθεί οικονομικά από τις τάχτες της, ενώ ζούσε για άλλη μια φορά τον αναβρασμό μιας κριτικής επανάστασης. Το 1896, η Αθήνα είχε ένα πλήρως σχηματισμένο αστικό περιβάλλον διαμορφωμένο με γνήσιο νεοκλασικό τρόπο. Συμβολικά, αυτό το νέο περιβάλλον αποτελούσε την πόρτα εισόδου του δυτικού τρόπου ζωής στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν λοιπόν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για ένα νέο εθνικό ξεκίνημα, καθώς και την απαραίτητη βιτρίνα για τη μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Η έναρξη των αγώνων συνέπεσε με την 25η Μαρτίου, η μέρα εορτασμού της εθνικής μας επετείου.
Μετά το μεσημέρι, άρχισε η μαζική προσέλευση στο στάδιο. Το πλήθος των θεατών μπήκε στο στάδιο πολύ πριν από την έναρξη της τελετής των αγώνων και στις 3:30 το απόγευμα το μεγαλύτερο μέρος του Καλλιμάρμαρου είχε γεμίσει από κόσμο. Τα μέλη των διαφόρων επιτροπών ήταν συγκεντρωμένα στο στίβο, μαζί με τους κοσμήτορες και τους άλλους υπεύθυνους. Ύστερα έκαναν την είσοδό τους οι διάφορες φιλαρμονικές και πήραν τις θέσεις τους. Όλα πια ήταν έτοιμα για το μεγάλο γεγονός. Η κήρυξη της έναρξης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων ακούστηκε από το στόμα του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Ακολούθησε η πρώτη εκτέλεση του Ολυμπιακού ύμνου. Έγινε από πολυπληθή φιλαρμονική ομάδα, προερχόμενη από μουσικούς συλλόγους όλης της Ελλάδας. Η διεύθυνση είχε ο ίδιος ο δημιουργός, ο Σπυρίδων Σαμάρας, ενώ υπήρχε συνοδεία χοροδίας 200 ατόμων. Το άκουσμα του ύμνου προκάλεσε ενθουσιασμό και ρήγη συγκίνησης στους δεκάδες χιλιάδες θεατές του Καλλιμάρμαρου. Με ρυθμικές φωνές και χειροκροτήματα απέτησαν την επανεκτέλεσή του, πράγμα τελικά που συνέβη. Ήταν η πρώτη ευχάριστη έκπληξη των αγώνων για τους Έλληνες. Στους αγώνες συμμετείχαν 13 κράτη με 311 αθλητές, χωρίς την παρουσία όμως ούτε μίας αθλήτριας. Τα 2/3 των αθλητών που πήραν μέρος ανήκαν στην ελληνική ομάδα. Οι αθλητές ήταν ντυμένοι με μια λευκή αμάνικη φανέλα και ένα λευκό σόρτς μέχρι το γόνατο. Μερικοί μάλιστα αγωνίζονταν ξυπόλοιτοι. Δεν υπήρχαν ασφαλώς διαφημιστικές φίρμες εταιριών ή χορηγών τυπωμένες πάνω στην αθλητική του στολή. Ήταν ακόμα η εποχή της αθότητας. Αγωνίστηκαν σε 9 αθλήματα που περιλάμβαναν 43 αγωνίσματα. Τα βραβεία δίνονταν μόνο για τους πρώτους και τους δεύτερους. Ο πρώτος νικητής έπαιρνε ασημένιο μετάλλιο και ο δεύτερος μπρούτζινο. Και οι δύο νικητές έπαιρναν από ένα κλαδί αγριελιάς από την Ολυμπία. Την τελευταία μέρα η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη. Έτσι, στο Παναθηναϊκό στάδιο έγινε το αδιαχώρητο. Εξάλλου, ήταν η μέρα της απονομής των βραβείων. Μετά τη συγκινητική απονομή, ακολούθησε για μια ακόμα φορά η ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου μέσα σε εκδηλώσεις ενθουσιασμού του κόσμου. Το βράδυ φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη, αποχαιρετώντας με λαμπρό τρόπο τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Για πολλά χρόνια μετά το 1896, ο Ολυμπιακός ύμνος αγνοήθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Το 1958 όμως, στην 55η Σύνοδο της Επιτροπής στο Τόκιο, αποφασίστηκε ο ύμνος των Σαμάρα Παλαμά να αποτελεί τον επίσημο ύμνο του Διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος και να ανακρούεται στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αρχή έγινε από τους αμέσως επόμενους, τους 17ους του 1960 στη Ρώμη. Από τότε λοιπόν ο ύμνος καθιερώθηκε επίσημα, ενώ η παρτιτούρα του κατατέθηκε στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λοζάνη. Ο Ολυμπιακός ύμνος αποκαλύπτει την ένωση του κλασικού παρελθόντος με το εθνικό παρόν. Η στίχη του Κωστή Παλαμά είναι γραμμένοι σε ιαμβικό 15-σύλλαβο και χρησιμοποιούν την πλεκτή ομοιοκαταληξία. Έχουν έντονο ιδεαλιστικό περιεχόμενο. Αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων με την αναφορά και την κλίση του αρχαίου αθάνατου πνεύματος και των ιδανικών του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού που αποτελούν βασικές ιδιότητές του.
δηλώνουν τη συμμετοχή της ελληνικής φύσης στη μεγάλη γιορτή. Κάμπι, βουνά και θάλασσα φέγγουνε μαζί σου. Τονίζουν την καθολική συμμετοχή των λαών στους αγώνες. Τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητή σου κάθε λαός. Εξαίρουν τέλος το ιδανικό του εφ' αγωνίζεστε στον ευγενών αγώνων, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Ειδικά στις μέρες μας, η άκρατη εμπορευματοποίηση και ο επαγγελματισμός των αγώνων, ο θεσμός των επίσημων χορηγών και η χρήση αναβολικών από ορισμένους αθλητές αλλοιώνουν το πνεύμα του Ολυμπισμού και αποτελούν απειλή για το Ολυμπιακό κίνημα, απομακρύνοντάς το από τα ιδεώδη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, όπως τα αποτύπωσε στους στίχους του ο Κωστής Παλαμάς.